καθηγητά, πολλές επιστημονικές εταιρείες μας έχουν παρουσιάσει έρευνες που διαπιστώνουν ότι οι γιατροί της ειδικότητάς τους έχουν ένα έλλειμμα ενημέρωσης και διαβίου εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνουν σωστά τους ασθενείς τους. Παράλληλα, παρατηρείται το φαινόμενο ότι ένας ασθενής, ψάχνοντας απάντηση και λύση στο πρόβλημά του, ρωτώντας ένα γιατρό και δεύτερο και τρίτο, παίρνει πολλές φορές διαφορετική απάντηση και διαφορετική λύση. Τι συμβουλεύετε εσείς τον κόσμο ότι θα πρέπει να κάνει σε αυτό το κομμάτι και πώς οι πανεπιστημιακές αρχές γενικότερα μπορούν να βοηθήσουν σε έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης των φοιτητών? Πολύ σωστές ερωτήσεις. Όντως, ξεκινώντας από την εκπαίδευση των φοιτητών, είναι σημαντικό να τονίσουμε στους φοιτητές και τους μελλοντικούς γιατρούς ότι οι εξελίξεις στην ιατρική είναι τόσο ραγδαίες που αυτό που θεωρείται παγιωμένη γνώση σήμερα, αύριο μπορεί να μην ισχύει. Επομένως, η συνεχής εκπαίδευση, η διαβίου μάθηση, η επικαιροποίηση των γνώσεων είναι απαραίτητη για να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια με τις τεράστιες εξελίξεις στις βασικές επιστήμες. Νομίζω ότι αυτό θα έλυνε και το θέμα των πολλαπλών και διαφορετικών απόψεων, εάν στηριζόμαστε όχι σε αυτό που θεωρούμε σωστό ή στη λεγόμενη εμπειρία μας, αλλά στα δεδομένα, στις κατευθυντήριες οδηγίες και στις επικαιροποιημένες γνώσεις που παρουσιάζονται συνεχώς σε συνέδρια ή σε μεγάλα έγκριτα περιοδικά. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι με την εξάπλωση του διαδικτύου οι ασθενείς, οι άνθρωποι, όλοι μας ενημερωνόμαστε και από διάφορα sites. Επομένως, είναι λογικό οι ασθενείς να έχουν ερωτήσεις, τις οποίες εμείς πρέπει με υπομονή να απαντήσουμε στο βαθμό που ικανοποιούν τον ασθενή, όχι στο βαθμό που ικανοποιούν εμάς. Επομένως, είναι κάτι που πρέπει να συνηθίσουμε ότι αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Θα μιλήσω στο πάνελ που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση και το μέλλον της και θα περιγράψω αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός πανεπιστημίου αριστείας. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα στηρίζεται όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην έρευνα, στην καλύτερη επιλογή των φοιτητών αλλά και του προσωπικού και στην συνεχή αξιολόγηση και του προσωπικού και των καθηγητών, ούτως ώστε το ζητούμενο να είναι να αποδώσουμε στην κοινωνία επιστήμονες οι οποίοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν το απροστοζήν τους, αλλά και να είναι χρήσιμοι και ωφέλιμοι στην κοινωνία.